Καλησπέρα σας. Καραφωτιάς Πέτρος λέγομαι, είμαι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρου. Κακό σήμερα έπρεπε να ήταν ο κύριος Καμίνης εδώ. Να μας πει για τα δικαιώματα τα δικά μας. Γιατί τα δικαιώματα τα δικά του τα έχει κατοχυρώσει. Θα έπρεπε να ήταν εδώ ο κύριος Καμίνης, γιατί... Μισό λεπτό, μην το διακόπτε. Για να μας πει την ευθύνη και ο προηγούμενος δήμαρχος που υπήρξε, και ο κύριος Καμίνης και τι πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει αυτοί. Επιτέλους, σε αυτόν τον τόπο θα υπάρξει κάποιος που να μιλήσει για τα δικαιώματα τα δικά μας. Γιατί μιλάμε συνέχεια για τους ΔΟΜΑ, είναι μια ζωή που την επέλεξαν να τους εντάξουμε. Και γιατί να τους εντάξουμε, δεν το κατάλαβα. Μπήκανε από ένα τέτοιο κράτος, ανεξέλεκτα, ζητάνε τα αυτονόητα εντός παρένθεσης να ενταχθούν. Έχω μπει 6 φορές μέσα στον καταβλισμό, αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Εδώ οι επιστήμονες ενδιαφέρονται το πώς θα είναι τα παιδιά τους γερά, συνθήκες υγιεινής, για τα οποία δεν ενδιαφέρονται ήδη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν τους καλέσατε σήμερα εδώ και αυτούς. Σας παρακαλώ, σεβάστε τον ομιλητή, πάρετε τον λόγο και μιλήστε. Δεν τους καλέσατε. Αφήστε με, μην με βγάζετε από το σκέψη μου. Γιατί δεν τους καλέσατε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Καραβασίνη, την οποία είχα την τιμή και την γνώρισα στο Υπουργείο. Μάθετε να σέβεστε τουλάχιστον. Να κάνουμε ένα διάλογο, ώστε αν δεν ακούσετε και το άλλο τις θέσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ελέγχει τις επιχειρήσεις όταν κλείνουν? Γιατί το παράδειγμα της Ελλάς Φόμ το έκλεισε έτσι, πήγε, δήλωσε την εφορία, τα έκλεισε και έφυγε. Μου θυμίζει ότι όπως κλείνουν τα απλά μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα, κλείνει και μια επιχείρηση με τοξικά απόβλητα. Νομίζω ότι πρέπει, δεν ξέρω αν υπάρχει, ενημερώστε με. Πιστεύω ότι με το κλείσιμο των σκραμπατζίδικων και φεύγουν οι Ρωμά, όχι μένουν, τους εντάσσουμε, φεύγουν. Θα γλιτώσουμε και από το χάλι της Πειραιός που κατεβαίνουν διάφοροι με λαμψή, με τα καρότσια φορτωμένα ψυγεία. Και όταν θα έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα στην Πειραιώς, θα τραβάνε τον Δήμαρχο, θα τραβάνε τον Πρόεδρο, θα τραβάνε τον Αντιπρόεδρο και πάει και τον Αντιδήμαρχο και πάει σειρά. Λοιπόν, έχουν κατακλέψει τον Ταύρο, έχουν πάρει όλα τα φρεάτια και θέλω να μου πείτε ποιος πληρώνει αυτά τα ατυχήματα. Έχουν κατακλέψει όλα τα φρεάτια μέσα από τους κήπους, έχουν ληστεύσει τις επιχειρήσεις και καθώς είμαστε σήμερα και κοιτάμε να τους εντάξουμε. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Όταν έγινε η Αθήνα ορισμένοι κύριοι, έκαναν την Αθήνα μια λεκάνη αποβλήτων, η οποία ξεκινάει από την οδό Μάρνης και τελειώνει στο Ρέντι. Αν θα δείτε παραπλήσια στα βουνά και το Ελλάδο και του Ιμητού, ζουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να ζουν και έχουν κανονίσει να ζουν. Και όπως είπε ο Τάσος πολύ σωστά, ούτε ασφαλτικές επιχειρήσεις έχουν, ούτε φυσιοδοξία έχουν, ούτε μαφία, ούτε πρακτορία, ούτε χημικά εργοστάσια. Ο Ταύρος, λίγο το Μοσχάτο, ο Ρέντης και όλη αυτή η περιοχή του Ελαιώνα είναι η αποθήκη την οποία δρομολόγησαν και την έχουν κάνει οι ανέκαθεν οι πολιτικοί, όλοι οι οποίοι κυβέρνησαν. Πρέπει να σταματήσει πλέον αυτή η αποθήκη να υπάρχει. Την ερώτηση δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μόνο να μου πείτε, κυρία Καραβασίνη, αν υπάρχει όντως αφιλόμενο θετικό πλαίσιο.